Τρεις αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής είναι οι δράστες της τυγερής δολοφονίας μετά από ληστεία του αείμνηστου προέδρου της τοπικής κοινότητας πύργου Συνορχομενό τον περασμένο Απρίλιο. Για αυτές τις υποθέσεις θέλω να εξαίρω τις προσπάθειες των δύο παριστάμενων διοικητών, των αξιωματικών και του προσωπικού φυσικά των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι με μεθοδικότητα και συστηματική εργασία κατέληξαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Αναφορικά με την κακοποιό δράση των κατηγορουμένων. Πληροφορίες και εμπεριστατωμένη έρευνα έφερε τους αστυνομικούς της ασφάλειας Λιβαδιάς μπροστά σε μια εγκληματική ομάδα με άγνωστο τον αριθμό των συνεργών μέχρι και σήμερα, που πέρα από την ανθρωποκτονία είχαν διαπράξει παράλληλα από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο 26 συνολικά κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια σε Βιωτία και στη Μεσσηνία. Τρεις αλλοδαποί πυροβόλησαν τον άνθρωπο και τον σκότωσαν. Μετά από τέσσερις ημέρες οι ίδιοι δράστες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλιάρτου Βιωτίας με δύο αυτοκίνητα έμφορτα με κλοπημαία. Καταδιώχθηκαν και εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητα. Όπως αποδείχθηκε, το ένα αυτοκίνητο το είχαν κλέψει την αμέσως προηγούμενη μέρα από τη Μεσσηνία μαζί και αποδείχθηκαν άλλες τρεις κλοπές στην ίδια περιοχή από τα κλοπημαία που βρέθηκαν μέσα. Από την έρευνα που ακολούθησε, αποδείχθηκε ότι οι ίδιοι δράστες είχαν διαπράξει σωρία κλοπών διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Συγκεκριμένα, είχαν διαπράξει 8 περιπτώσεις κλοπών διαρρήξεων με θράψη ομφαλού πάντα στην περιοχή της Αλιάρτου. Μάλιστα, είχαν διαρρήξει και τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Αλιάρτο. Επίσης, είχαν διαπράξει 5 περιπτώσεις κλοπών διαρρήξεων με τον ίδιο πάντα τρόπο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Και άλλες 4 περιπτώσεις στις περιοχές Σολυναρίου, Αγίας Παρασκευής και Κορονίας. Σε βάρος των τριών δραστών έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης του ανακριτή Λιβαδιάς. Παράλληλα, από τα τμήματα ασφάλειας Λιβαδιάς και Θήβας εκτιμιάστηκαν 14 περιπτώσεις ένοπλων ληστείων και 3 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε Βιωτία, Εύβοια και Αττική. Δράστες και σε αυτές τις υποθέσεις δύο νεαροί αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι και αναζητούνται. Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο υπηκούς Αλβανίας, οι οποίοι είχαν απασχολήσει πάλι την υπηρεσία μας πέρυσι, αν θυμάστε, σε μια απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των αστυνομικών μέσα στην Λιβαδιά. Βρέθηκαν τα αποτυπώματά τους. Επίσης, βρέθηκε και ένα εύχρηστο πιστόλι που είχαν μαζί τους με φυσίγγια. Από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση, προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι είχαν διαπράξει σωρία κλοπών και ληστείων. Από τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν, έχουν ταυτοποιηθεί απόλυτα, γιατί βρέθηκαν κλοπημαία μέσα στο αυτοκίνητο, έχουν ταυτοποιηθεί καθώς και έχουν αναγνωριστεί από τους παθόντες. Εις βάρος της σχηματιστής δικογραφίας, έχει υποβληθεί στον κύριο Εισαγγελέα και στον κύριο Ανακριτή και έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Επίσης, εξηγνιάστηκε η απόπειρα κλοπής ATM από κατάστημα τράπεζας στην περιοχή Δερβενοχωρίων, η οποία είχε γίνει τον Οκτώβριο μήνα του 2010 και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο αλβανικής υπηκότητας δραστών ηλικίας 23 και 20 ετών αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και αναζητούνται προκειμένου συλληφθούν.